Πάμε όμως, αφού έχουμε πολύ ποδόσφαιρο, έχουμε δύο τελικούς που ακολουθούν. Αύριο να θυμίσουμε τελικός Europa League Arsenal Chelsea, το Σάββατο ο μεγάλος τελικός του Champions League μεταξύ της Liverpool και της Tottenham. Αυτά θα τα αναλύσουμε παρέα με έναν ειδικό, πιο ειδικό δεν γίνεται, αναλυτής αγώνων, είναι ο Δημήτρης Ξουρής, τον οποίο καλωσορίζω. Καλησπέρα. Καλησπέρα Σταύρο, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σε αρκετές ομάδες έχεις θητεύσει ως αναλυτής αγώνων. Κάτι το οποίο πλέον το βλέπουμε και στην Ελλάδα με ευχαρίστηση, ικανοποίηση και φαντάζομαι και οι προπονητές πολύ περισσότερο, γιατί χρειάζεται. Έτσι. Παλαιότερα είχαμε τους γνωστούς ως κατασκόπους που πηγαίναν στα γήπεδα και βλέπαν ένα παιχνίδι, αλλά δεν είχαν ουσιαστικά μια τέτοια εξειδίκευση που έχετε τώρα εσείς. Έτσι ακριβώς. Δεν νοείται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να μην γνωρίζεις τον τρόπο παιχνιδιού της αντίπαλης ομάδας. Έτσι λοιπόν όλες οι ομάδες, ακόμα τη Super League, έχουν κάποιον αναλυτή αγώνων που αναλύει τον αντίπαλο, αναλύει την ομάδα για να δούμε ποια είναι τα δυνατά σημεία του αντιπάλου, ποια τα αδύναμα σημεία για να χτυπήσει το παιχνίδι που θα έρθει την Κυριακή. Πέρυσι ήσουν αναλυτής αγώνων στην Παναχαϊκή, στην σεζόν που ολοκληρώθηκε δηλαδή ουσιαστικά. Δύσκολο πρωτάθλημα τη Football League, δεν το συζητάμε, και εκεί νομίζω ότι είναι ακόμα και πιο δύσκολη η δικιά σας δουλειά. Πολύ δύσκολο σίγουρα. Δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια τηλεοπτικά. Αυτό κάνει ακόμα δυσκολότερη τη δουλειά μας. Όπου πήγαινα και έβλεπα τους αντιπάλους από κοντά, είχαμε αυτή τη δυνατότητα στην ΠΑΕ Παναχαϊκή με τον κύριο Κατσουράνη, που ήταν τεχνικός μας διευθυντής. Κάναμε όσο γίνεται καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί μας έδινε και τα καλύτερα εργαλεία. Είχαμε το Y-Scout, την κορυφαία πλατφόρμα στον κόσμο, ανάλυσης δεδομένων. Οπότε παίρναμε στοιχεία για τον κάθε αντίπαλο και είχαμε υλικό για να δούμε, να μελετήσουμε. Η οποία Y-Scout θα μας βοηθήσει και στη συνέχεια, έτσι, για να δούμε ακριβώς τα όσα έχουμε ετοιμάσει. Πλούσια μείνετε κοντά. Αυτά λοιπόν. Αύριο όμως έχουμε τον μεγάλο τελικό αναφορικά με το Europa League Chelsea Arsenal ή Arsenal Chelsea. Θα μας τον αναλύσει ο Δημήτρης Ξουρής σε μια ειδική ανάλυση που έχει ετοιμάσει. Έτσι βλέπουμε και με βάση το Y-Scout. Σε ακούμε. Ακριβώς. Η ομάδα του Σάρι είναι μια ομάδα που θέλει να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, θέλει να έχει την κατοχή της μπάλας και να διατηρεί υψηλή ένταση αγωνιστικό ρυθμό στο παιχνίδι της. Αυτό σημαίνει ότι, όπως είδαμε και στο παιχνίδι με την Άιντραχτ, ήταν ο νεκρός χρόνος 32 λεπτά μόλις. Αν υπολογίσουμε ότι στη Super League είναι κατά μέσο όρο 55 λεπτά. Μου συγκρίνεις και εσύ τα δύο άκρα, βέβαια, αλλά εντάξει, το δέχομαι. Με τις πολλές διακοπές και τις καθυστερήσεις που γίνονται μέσα στο παιχνίδι, είναι τεράστιος ο νεκρός χρόνος στις ομάδες. Αγωνίζονται με σχηματισμό 1-4-3-3. Στα άκρα της επίθεσης βρίσκονται ο Αζάρ με τον Γουίλαν. Στην κορυφή της επίθεσης ο Ζηρού, ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 τέρματα. Να δούμε την επόμενη κάρτα, ναι. Ωραία, εδώ βλέπουμε και τον σχηματισμό. Ακριβώς. Αυτή είναι η διάταξη στο γήπεδο. Ο Αζάρ και ο Γουίλαν είναι δύο παίχτες σημείο αναφοράς αυτής της ομάδας. Ο Γουίλαν είναι πρώτος σε assist. Ο Αζάρ με μια ατομική του ενέργεια μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός αγώνα. Όπως λέει και ο προπονητής του, δεν μπορείς να το συγκρίνεις με άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι ξεχωριστός, είναι μοναδικός. Διαβάζουμε 89% ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Πολύ μεγάλο ποσοστό και νομίζω ότι παίζει το ρόλο του, έτσι. Βέβαια, φυσικά. Είναι μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Θέλουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους. Αλλάζουν γρήγορα την κατοχή της μπάλας. Έχουν πολύ καλή τεχνική κατάρτιση που τους βοηθάει, έτσι ώστε να ακολουθήσουν το πλάνο του προπονητή τους. Και βέβαια πολύ κοντά οι γραμμές, όπως αναφέρεις σχετικά, κάτι που στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι το ζητούμενο και όταν δεν συμβαίνει, τότε βλέπουμε την ομάδα να αποδιοργανώνεται. Για να δούμε και τη συνέχεια με το τι είπε ο Σάρις ο Ναζάρ. Λέει ο κουτς, όπως είπαμε, ότι είναι πολύ δύσκολο να το συγκρίνεις με άλλους παίχτες, είναι ιδιοφυΐα, είναι μοναδικός. Ο Ναζάρ είναι παίχτης κλειδί αυτής της ομάδας. 19 γκολ και 16 ασίστ τη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Βλέπουμε ότι έχει ψηλά ποσοστά στις τρίπλες. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει τη διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Μπορεί με μια ενέργεια να αλλάξει τη ροή του αγώνα. Και στη συνέχεια, βέβαια, πάμε στην Arsenal. Βλέποντας ότι έχει τρία τρόπαια Europa League, αν μη τι άλλο, είναι μια ομάδα που τη δουλεύει τη διοργάνωση. Και υπάρχει μια αλλαγή στο σχηματισμό η οποία έπαιξε το ρόλο της. Βέβαια. Είδαμε στο παιχνίδι με τη Ρεν, όπου αγωνίστηκαν με σχηματισμό 1-4-2-3-1 και ιτήθηκαν 3-1 στη Γαλλία. Στο παιχνίδι στο Λονδίνο, λοιπόν, ο Unai Emery
άλλαξε το σχηματισμό σε 1-3-4-1-2, μεταφέροντας τον Οζίλ πίσω από τους δύο επιθετικούς, τον Ομπαμεγιάν και τον Λακαζέτ, οι οποίοι όπως θα δούμε συνέχεια παίζουν. Για να δούμε και το σχηματισμό, ναι. Βέβαια. 1-3-4-1-2. Ο Ζιλ, όπως θα δούμε, είναι ο τελικός μέσος, αγωνίζεται πίσω από τους δύο φορ. Είναι ένας σχηματισμός ο οποίος ταιριάζει καλύτερα με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών που έχει αυτή η ομάδα. Και υπάρχει και κάτι που έχει να κάνει με την αντίδραση έτσι, της Ρεν στο προηγούμενο αγώνα με την Arsenal. Το που είδε ότι γίνεται η ζημιά και πώς αντέδρασε στη συνέχεια. Βέβαια, βέβαια. Είδαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια, στα ημιτελικά λοιπόν. Με τη Βαλένθια, ναι. Ναι. Ότι τα τρία γκολ προήλθαν από την αριστερή πλευρά με τον Κολάσινατς. Κάνοντας την ανάλυση του αντιπάλου και ετοιμάζοντας όπως θα δούμε, βλέπουμε στη δεξιά κάρτα, η Βαλένθια για το επόμενο παιχνίδι, περιόρισαν τη δράση του Κολάσινατς από την αριστερή πλευρά. Και όπως βλέπουμε, 14% μόλις η εκδήλωση επίθεση από την αριστερή πλευρά του Κολάσινατς. Βέβαια, όπως είπες, τα βαριά όπλα που θα δούμε στη συνέχεια είναι ο Μπαμεγιάνγκ με 31 γκολ και 8 ασίστ, ο Λακαζέτ με 19 γκολ, 13 ασίστ. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι τραβάνε όλο το κουπί, όπως λέμε, στην επιθετική γραμμή της Arsenal. Και φυσικά ιδιαίτερη επικίνδυνη, όπως επισημαίνει, στο ανοιχτό γήπεδο για να αποδιοργανώσουν την αμυντική διάταξη της αντιπάλου ομάδας. Ο Σοκράτης, βέβαια, όπως είπα, αντικατάστατος, Δημήτρη, από την πλευρά της Arsenal. Ακριβώς, Σταύρο. Είναι ο δεύτερος σε λεπτά συμμετοχή στο Europa League μαζί με τον Τσεχ. Και βέβαια αναμένεται και πάλι να διατηρήσει την υψηλή του απόδοση και να μας κάνει χαρούμενος με αυτό και γιατί όχι να κατακτήσει και το τρόπαιο. Πάμε όμως τώρα να δούμε το τι μας περιμένει στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου μεταξύ Λίβερπουλ και Τότεναμ στην Μαδρίτη, στο γήπεδο της Αθλέτικο. Να δούμε την παρουσίαση λοιπόν που αφορά καταρχήν την Τότεναμ. Βέβαια. Είναι η πέμπτη σεζόν του Ποκετίνο στον πάγκο της Τότεναμ. Στην αρχή της σεζόν λίγοι περίμεναν πως τότε να θα φτάσει μέχρι το τελικό. Ειδικά αναλογιστούμε πως ξεκίνησε με δύο ήττες, από την Ίντερ και την Μπαρτσελόνα. Και λίγο έλειψε να μείνει εκτός της διοργάνωσης από τη φάση των ομίλων. Τις τελευταίες αγωνιστικές στην Premier League απουσίαζε λόγω τραυματισμού ο Κέιν και ο Ποκετίνο έχει κάνει κάποιες αλχημίες και χρησιμοποιεί διαφορετικούς σχηματισμούς στα τελευταία παιχνίδια. Το βάρη πυροβολικό, έτσι, της τότε. Ακριβώς. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. 25 τέρματα φέτος σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι ο παίχτης που πάνω του χτίζανε όλο τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας και καλείται τώρα να αγωνιστεί χωρίς το... Θα δείξει. γιατί το ρεπορτάζ ακόμα είναι αμφιλεγόμενο, αν θα είναι ή όχι στην αποστολή και στη διάθεση του προπονητή του. Μπορεί να το κρατάνε και μυστικό από την πλευρά της τότε, να μέτσει για να ευνηδιάσουν τον αντίπαλο, αν και γνωρίζονται πολύ καλά οι δυο τους, δεν το συζητάμε. Οι αγγλικές ομάδες έχουν μονοπολίσει φέτος το ενδιαφέρον, τελικός αγγλικών ομάδων και στο Europa και στο Champions League. Εδώ βλέπουμε ένα γράφημα που αφορά τις επιθέσεις αναλεπτό, έτσι, ναι, αναφορικά σίγουρα με την Tottenham στα δύο παιχνίδια με τον Ajax, όπου βέβαια είναι εντελώς διαφορετική παράσταση, από τη μία πλευρά ήττα, από την άλλη νίκη. Ναι, εδώ να σημειώσουμε πως η Tottenham ανεβάζει την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε στα δύο σχεδιαγράμματα, είναι τα δύο παιχνίδια με τον Άγιαξ. Ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, πέτυχε τα τέρματα στο δεύτερο παιχνίδι και πήρε την σπουδαία πρόκριση. Αρκετό ενδιαφέρον έχει να δούμε και για τον τερματοφύλακα, τον Γιορίς, ο οποίος διακρίνεται για την υψηλή απόδοσή του στις πάσες. Ακριβώς, ακριβώς, Σταύρο. 94% επιτυχημένες μεταβάσεις στον αγώνα με τον Άγιαξ. Σπουδαίος τερματοφύλακας. Μια ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πρέπει να ξεκινάει από έναν σπουδαίο τερματοφύλακα. Και αυτός, ο Ούγκο Γιορίς, αποδεικνύει πως είναι και ικανότατος με την μπάλα στα πόδια. Και θα δούμε και συνέχεια και στο βίντεο πόσο καλά ανταποκρίνεται και σε αυτόν τον τομέα. Για να δούμε πρώτα όμως τους δύο επιθετικούς. Τον Κέιν, έναν αγωνιστή, με 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Και τον Έριξεν, τον Δανό, με 10 γκολ αλλά και 17 assist. Κάνει πολλή δουλειά και από πίσω ο Δανός μέσο επιθετικός. Βέβαια, έχει πολύ καλά πόδια. Θέλει και τις στατικές φάσεις. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να περάσει μια κάθετη πάσα εκεί που δεν το περιμένει ο αντίπαλος. Είναι παίχτες αυτοί που μπορούν να κάνουν διαφορά μέσα στο παιχνίδι. Πάμε και στη Λίβερπουλ με τον Κλοπ πλέον να διανύει την τέταρτη σεζόν του στον πάγκο. Έχει δύο χαμένους τελικούς, το 13 και το 18.
Τώρα να δούμε αν θα είναι καλύτερα φέτος τα πράγματα για την Λίβερπουλ, που ήδη έχει μια ψυχρολουσία αναφορικά με το πρωτάθλημα, όπου βρισκόταν στην πρώτη θέση, τελικά δεν κατάφερε να το κατακτήσει για ένα μόλις βαθμό στο νήμα, το πήρε η Manchester City, και να δούμε τον σχηματισμό στην επόμενη κάρτα της Λίβερπουλ στο 4-3-3, έτσι. Ακριβώς. Εδώ βλέπουμε να αγωνίζεται με σχηματισμό 1-4-3-3, τους ακραίους επιθετικούς να έρχονται στον άξονα και οι ακραίοι μπακ, ο Αλεξάνδερ Άρνολτ και ο Ρόμπερτσον, να προωθούνται, να διατηρήσουν το επιθετικό πλάτος, και όπως βλέπουμε έχουν σημειώσει 16 assist και 13 assist ο Ρόμπερτσον με τον Άρνολτ. Πάνε συνεχώς σε σέντρες από τα πλάγια, να εκμεταλλευτούν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που ανεβαίνουν να δημιουργήσουν υπεραριθμία στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου. Για να δούμε και το επόμενο γράφημα που έχει να κάνει εδώ. Εδώ είναι οι σέντρες. Είναι οι σέντρες στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Τρία γκολ στην αρχή. Τα τρία πρώτα γκολ προήλθαν από σέντρες από τα πλάγια. Άρα βλέπουμε ποια είναι τα δυνατά σημεία της Λίβερπουλ. Είναι οι σέντρες από τα πλάγια, όπως είπαμε και προηγουμένως, με τους δύο μπακ, τον Ρόμπερτσον και τον Άρνολτ, να βγάζουν συνεχώς σέντρες για τα κεφάλια των επιτιθέμενων, βέβαια. Ολοκληρώνουμε την παρουσίαση. Πάμε στο ανοιχτό γήπεδο. Και αυτό πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα η Λίβερπουλ στο παιχνίδι του Σαββάτου. Να μην δώσει πολλούς χώρους για να τους εκμεταλλευτεί ο αντίπαλος. Ωραία. Δημήτρη, πριν σε αποχαιρετήσω, θέλω να μου πεις, γιατί είδα και από τις αναρτήσεις του Κώστα του Καπίνο, έτσι, που συνεργάζεστε, ότι γίνεται μια δουλειά αυτή την περίοδο στο Κερατσίνι με μια επιλογή, έτσι, ποδοσφαιριστών. Έχετε καλέσει κάποιους ποδοσφαιριστές για βελτίωση και αξιολόγησή τους, έτσι. Βέβαια. Με τον Κώστα τον Καπίνο, ο οποίος είναι ο κορυφαίος στην Ελλάδα personal coach. Κάνουμε αυτές τις προπονήσεις σε εξαιρετικές εγκαταστάσεις στο γήπεδο του Κερατσινίου. Έρχονται ποδοσφαιριστές, κυρίως νεαροί 18-19 ετών, να τους αξιολογήσουμε, να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκονται, να δούμε τις αδυναμίες τους, που χρειάζονται βελτίωση, και να δούμε πού μπορούν να φτάσουν. Καλή επιτυχία εύχομαι στην προσπάθεια αυτή, και να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία, έτσι, στον επόμενο μεγάλο αγώνα που θα έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.